όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω καταρχάς. Και χαιρετίζουμε από την πλευρά της ΑΠΟ την πρωτοβουλία αυτή που πάρθηκε από το R Project και τη ΔΕΑ σε συνέχεια μιας λογικής συζητήσεων ανάμεσα σε χώρους οι οποίοι, αν μη τι άλλο, έχουν μακρόχρονη εμπειρία ζήμωσης και συζήτησης πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ήδη έχουν μπει πάρα πολλά στοιχεία και από την εισήγηση και από τους προαναλύσαντες συντρόφους. Εγώ μόνο θα πω επειδή μου κάνανε εντύπωση, γιατί δεν έχω να προσθέσω βέβαια για την κατάσταση ποια είναι και εκτιμήσεις. Δύο σημεία που έχουν λίγο έτσι ένα ενδιαφέρον, ότι η αποχή είναι η μεγαλύτερη σε όλη τη μεταπολίτευση. Και αυτό που μου έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε αντικειμενικά ψήφους, ώστε έπεσε πιο κάτω στον αριθμό των ψήφων από τη στιγμή της πολιτικής κατάρρευσης του 2012. Είναι λιγότερους τώρα. Μας περιπτώσει φεύγω από την περιγραφή των αποτελεσμάτων, διότι όπως είπα έχουν υποθεί. Θέλουμε να βάλουμε από την πλευρά της ΑΠΟ κάποια σημεία και κάποια ενδεχομένως να τα πω έτσι σχήματα κατανόησης για να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή την κουβέντα. Το ένα σημείο είναι ότι το φαινόμενο το οποίο παρακολουθούμε και αναλύουμε η κατάσταση που αναδύθηκε με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών δεν αποτελεί έναρξη κάποιας διαδικασίας. Αποτελεί στην πραγματικότητα συνέχεια, εξέλιξη και κλιμάκωση. Η απαξίωση δηλαδή του πολιτικού συστήματος, η απομάκρυση και η πτώση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στα κόμματα και στο πολιτικό σύστημα συνολικότερα, δεν ξεκίνησε τώρα. Στην πραγματικότητα εμείς λέμε ότι ξεκίνησε την εποχή των μνημονίων και όπως αυτή καταγράφηκε με την κατάρρευση του κρατεούδη κομματισμού το 2012 και έκτοτε. Επίσης, δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Όχι άνω της ακροδεξιάς, η απαξίωση του πολιτικού συστήματος συνολικά. Η Γαλλία είναι όντως ένας καθρέφτης των εξελίξεων. Στοιχεία που βλέπουμε όμως και σε πολλές, αν όχι όλες, τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κατάρρευση του κρατεούδη κομματισμού, είτε με την έννοια του ότι η σοσιαλδημοκρατία και η δεξιά εναλλάσσοντος στην κυβέρνηση, παρουσιάζοντας η μία τον εαυτό της απέναντι στην άλλη ως εναλλακτική λύση, με συγκυβερνήσεις εκτεταμένες, στη Γερμανία είναι σχεδόν μόνιμη κατάσταση τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια. Ανάδυση μιας νέας έννοιας στην οποία χρησιμοποιούμε την έννοια του ακραίου κέντρου, η οποία είναι μια κατάσταση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία τόσο από την παλιά κεντροαριστερά όσο και από την κεντροδεξιά, μια μορφή συγχώνευσης της οποίας κατά τη γνώμη μας πιο εμβληματική, το πιο εμβληματικό παράδειγμα ήταν ο Μακρόν, είσοδος σε κρίση και αυτού και άνοδος της ακροδεξίας. Το γενικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει κατά τη γνώμη μας να εντάξουμε τη συζήτηση αυτή είναι η διαρκής δεξιά διολίσθηση όλου του πολιτικού συστήματος. Εμείς κάνουμε μια εκτίμηση και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Θεωρούμε ότι είναι μια εξέλιξη η οποία εκκινεί από την αντεπίθεση, την αστική αντεπίθεση στις κατακτήσεις της τελευταίας μεγάλης και διεθνούς έκρηξης του Μάη του 68. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην φλιαρίσουμε πάνω σε αυτό, θέλει και μεγάλη συζήτηση. Τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, μπορούμε να μιλάμε για μια διαρκή και συνεχή διολίσθηση προς τα δεξιά. Οι κομματικές φόρες μπορεί να εναλλάσσονται, νέα κόμματα να αναδύονται, να υπάρχουν ακόμα και παλινδρομήσεις και σπασμοί, όπως καλή ώρα η παλινδρόμηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας από 4 στα 14. Παρόλα αυτά, όλοι αυτοί οι χώροι δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητοί από την κοινωνία οι διαφορές τους. Εμφανίζουν την ίδια πρόταση. Από αυτή την άποψη, είναι όλα αυτά αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής και της υποταγής όλων των χώρων σε μια ενιαία αντιμετώπιση και από την πλευρά του συστήματος και από την πλευρά των εκφράσεων των από κάτω. Με δύο λόγια, είναι η ήττα της αριστεράς. Στις σημερινές συνθήκες μιλάμε για αυτές τις εξελίξεις οι οποίες ούτως ή άλλως είχαν φανεί σε όλη την περίοδο των δεκαετιών της νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας. Σε συνθήκες που και αυτή η νεοφιλελεύθερη στρατηγική έχει μπει σε βαθιά κρίση, και η νεοφιλελεύθερη στρατηγική και η στρατηγική της παγκοσμιοποίησης.
κρίση οικονομική στρατηγική από το 2008, κρίση στο υποτιθέμενο παγκόσμιο σχέδιο. Ποιο παγκόσμιο σχέδιο γίνεται κατανοητό από τους λαούς και ποια παγκοσμιοποίηση? Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την ένταση των ανταγωνισμών και τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου, με την αύξηση της έντασης με την Κίνα, με την Παλαιστίνη, ακραία σφαγή, η οποία ξεβρακώνει στα μάτια του παγκόσμιου πληθυσμού τους διεθνείς θεσμούς και πρώτα απ' όλα τον ΟΗΕ, με την άνοδο του εθνικισμού, με την αμηχανία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναζητά το ρόλο της μέσα σε αυτές τις εξελίξεις. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο καθορίζει αυτό το πλαίσιο, το σημερινό, είναι η κρίση στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, η αδυναμία συγκρότησης κοινωνικών συνενέσεων. Ο δικοματισμός του προηγούμενου διαστήματος είχε μία διέξοδο για τους από κάτω, υπό την έννοια του ότι υπήρχαν μαζικά κόμματα τα οποία διεκδικούσαν και πετύχαιναν την κυβέρνηση στο όνομα των συμφερόντων της εργατικής τάξης και της κοινωνικής πλειοψηφίας, είχε όμως και μία χρησιμότητα για το σύστημα. Ότι κατάφερνε να εναλλάσσει και κατά αυτόν τον τρόπο να οικοδομεί κοινωνικές συνενέσεις. Το There is no alternative, η Τίνα, που σήμερα είναι πλέον απογειωμένη, οδηγεί στο να μην έχουν διαφορές μεταξύ τους. Έχουν μόνο κοινό παρονομαστή. Την επίθεση στην εργατική τάξη και τους από κάτω. Οδήγησε στην υποχώρηση έως και κατάρρευση της ρεφορμιστικής αριστεράς, όπως αναφερόμαστε συχνά σε αυτήν και όπως αναφερόμαστε κάνοντας αναγωγές στις θεωρίες και στο αρχείο, ας το πω έτσι. Αυτό αφορά τόσο τη σοσιαλδημοκρατία, κεντροαριστερά και συναφή κόμματα της ίδιας λογικής και αντιμετώπισης, όσο και σε έναν ορισμένο ρεφορμιστικό σταλινισμό, ο οποίος και αυτό ήταν διάχυτος ένα προηγούμενο διάστημα, στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα, θα έρθω. Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι ένα σύστημα σε κρίση που παράγει διαρκώς κοινωνικές ανισότητες, διαπιστώσεις που κάνουν οι ίδιοι συστημικοί διανοούμενοι και δεν προσφέρει, δεν αφήνει περιθώριο πολιτικής έκφρασης σε αυτές τις διαρκώς αυξανόμενες ανισότητες, τους από κάτω που γίνονται ολοένα περισσότεροι και η ζωή τους ολοένα χειρότερη, σημαίνει ότι εκεί που τελειώνει το καρότο, συντρόφισσες και σύντροφοι, περισσεύει το μαστίγιο. Οι κοινωνίες χρειάζονται πιο σκληρή αντιμετώπιση προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η κρίση των από πάνω να ψάχνει να βρει τις λύσεις της. Συζητάμε για την ανάδυση ως αντιπολίτευση της ακροδεξιάς. Και τι χαρακτηριστικά έχει. Σε μεταμοντέρνους καιρούς και η ακροδεξιά είναι μια μεταμοντέρνα ακροδεξιά. Έχει διαφορές από τον ιστορικό φασισμό. Βασικότερη διαφορά είναι ότι δεν αποτελεί λαϊκό κίνημα. Και αυτό είναι κρίσιμη διαφορά, γιατί βγάζει στην άκρη το ζήτημα της άμεσης βίας. Επίσης, χαρακτηρίζεται από άμεση προσαρμογή σε όλες τις κυρίαρχες συστημικές γραμμές και τις οικονομικές και τις υπεριαλιστικές γεωπολιτικές. Και πολύ περισσότερο όσο πλησιάζουν προς την κυβέρνηση. Το παράδειγμα της Μελώνη νομίζω είναι πεντακάθαρο, ότι πλέον ήδη συζητιέται ότι να μην λογίζεται σαν ακροδεξιά από τους κυρίαρχους κύκλους. Η Βάντερ Πος, η Ούρσουλα, εν πάση περιπτώσει, έκανε ευθύς διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ενδεχόμενη επανεκλογή της και με τη Μελώνη. Τώρα τις προσαρμογές αυτές τις κάνει η Λεπέν. Παρ' όλα αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, παραμένει η ουσία. Και από αυτή την άποψη κανένας εφησυχασμός. Η ουσία είναι ότι πρόκειται πρώτον για αστική στρατηγική. Εκφράζει δηλαδή τμήματα από πάνω. Δεύτερον, ότι αποτελεί εκδοχή και πρόταση κλιμάκωσης της επίθεσης στην εργατική τάξη και τους από κάτω. Χτύπημα στο κίνημα, χτύπημα στην αριστερά, μεγαλύτερη αστυνομοκρατία, μεγαλύτερη καταστολή, εθνικισμός, ρατσισμός, επίθεση στα δικαιώματα και πρώτα απ' όλα το χαρακτηριστικό που ενώνει όλες αυτές τις διαφορετικές, ας πούμε, εκδοχές μεταξύ τους, το χτύπημα στους μετανάστες που αποτελούν σήμερα τον αποδιοπομπαίο τράγο, τους Εβραίους του πολέμου, σήμερα είναι οι μουσουλμάνικοι μετανάστες. Και αυτό μας βάζει πολύ χοντρά στη συζήτηση του τι σημαίνει η διεθνιστική πλευρά των ιδεών της αριστεράς.
για τις σημερινές συνθήκες και την αριστερά. Όχι, να τελειώσω λίγο με την ακροδεξιά λέγοντας ότι από αυτή την άποψη διεκδικεί συμμετοχή στην κυβέρνηση. Έτσι εξηγούνται και οι ξυπνάδες του Βελόπουλου. Περισσότερο παρά ανατροπή του κοινοβουλευτισμού. Η δε διαφορά της ανάμεσα μεταξύ συστημικού ακραίου κέντρου, κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς, συγκυβερνήσεων κτλ. Μοιάζει να είναι σχεδόν αδιόρατη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τα νέα στοιχεία βγήκανε με το γιο του Παλτάκου για τις εμψυχρό δολοφονίες. Η υπόθεση της Πύλου είναι σχεδόν αποδεδειγμένη. Τυπικά μπορεί να μην μπορεί να αποδειχθεί, αλλά ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Τους πνίγουνε στη θάλασσα και στις άλλες χώρες παρομοίως. Δηλαδή τι παραπάνω θα έκανε μία ακροδεξιά κυβέρνηση από αυτά που κάνει αυτή εδώ. Τα ίδια και για τον Μακρόν και για τις υπόλοιπες χώρες. Ένα τραγικό και πολύ δυσάρεστο στοιχείο, πέρα από την κατάρρευση του κλασικού ρεφορμισμού, κυρίως το επαρόντα εμείς να πούμε εδώ πέρα ότι αυτό θέλει προσοχή και θέλει να εκτιμηθεί αυτή η εξέλιξη ως πρωτοφανής ιστορική εξέλιξη, διότι αλλάζει πάρα πολλά στις γεωμετρίες και τα κουτάκια με τα οποία έχουμε εκπαιδευτεί. Και επίσης να πω ότι δεν είναι μόνο ευκαιρία, αλλά τούτη εδώ την ώρα που συζητάμε πιο πολύ την ανυπόρρια μας, είναι περισσότερο πλήγμα η κατάρρευση των εργατικών κομμάτων, ακόμα και αυτών των εργατικών παύλα αστικών κομμάτων, που κάλυπταν με έναν τρόπο τη δυνατότητα και τη διάθεση ενός κόσμου και την οργάνωναν κιόλας υπό όρους, υπό προϋποθέσεις, με προδοσίες, οργάνωναν τις αντιστάσεις του κινήματος. Σήμερα, εκτός από την καταστροφή αυτού του χώρου, ο οποίος μεταβιβάζει τεράστια προβλήματα και ευθύνες σε εμάς, βλέπουμε την επιρροή και του μετά τη σοσιαλδημοκρατία χώρου της αριστεράς από την δεξιά διολίσθηση του όλου συστήματος. Η υπόθεση της Σάρα Βάγκεχερτ είναι ανατριχιαστική. Σοσιαλδημοκρατικό οικονομικό ταξικό πρόγραμμα, επίθεση και περιορισμός στα δικαιώματα και επίθεση και ρατσισμός απέναντι στους μετανάστες. Και δυστυχώς δεν είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές το ποσοστό και το κόμμα που έφτιαξε η Βάγκεχερτ, παρεπιπτόντως το με το όνομά της. Ο τίτλος του κόμματος είναι Σάρα Βάγκεχερτ. Λοιπόν, συμμαχία της Σάρα Βάγκεχερτ. Αλλά έχουμε συντρόφους και συντρόφισσες, ούπο λίγους, εντός της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς, οι οποίοι έχουν σε πολλά ζητήματα παρόμοιες απόψεις. Τα ακούσαμε και δημόσια αυτά τα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι αυτή η συζήτηση υπάρχει και επίσης δεν μπορούμε να μην κάνουμε συνειρμούς όταν είδαμε τη στάση του ΚΚΕ απέναντι στο νόμο για την ομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων, μη δεν πω και οργανώσεω της άκρας αριστεράς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τι τάξεως είναι το πρόβλημα και γιατί πρέπει να επικεντρωθεί όλη η συζήτησή μας στην ίδια την αριστερά και την ανοικοδόμησή της καταρχάς ως μαζικό απάγιο ενός ολόκληρου κόσμου και ως αντίβαρο και φρένο στη δεξιά κατρακύλα που ανατροφοδοτείται διαρκώς και πηγαίνει όλο ένα πιο δεξιά μέσα στα αδιέξοδα και τα πολιτικά και τα συνολικότερα γεωπολιτικά της κρίσης του συστήματος. Επίσης να πω ότι η απουσία της μαζικής αριστεράς, το είπα και λίγο πιο πριν, θέλω να βάλω μία έμφαση, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την ανάπτυξη των αντιστάσεων και του κινήματος. Οι ελπίδες μας να έρθει το κίνημα να μας σώσει, το λέω λίγο κοινικά τώρα, μεταξύ μας είμαστε και ήταν μια άποψη την οποία για πολλές δεκαετίες τη χρησιμοποιούσαμε το δίπολο, η ανεξαρτησία της ταξικής πάλης από τις πολιτικές δυναμικές, σωστά αυτά γενικώς. Να περιμένει κανείς πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει το κίνημα να μας σώσει συντρόφισσες και σύντροφοι, μακάρι και να έρθει. Ή και όταν θα έρθει θα είναι τελείως μπερδεμένο, εάν η ίδια η αριστερά δεν μπορεί να βρει βηματισμό για να μπορεί να το εκφράσει πολιτικά, για να μπορεί να το στηρίξει οργανωτικά, για να μπορεί να δημιουργήσει όρους συγκλήσεων των διαφόρων πτυχών του σε μια κοινή απελευθερωτική κατεύθυνση. Και έτσι βλέπουμε υποχώρηση συνδικαλιστικού κινήματος. Πολυδιάσπαση και πολυκερματισμό και απογείωση των αυτονομιών στα κινήματα ταυτότητας. Στο διατάφτα τι να κάνουμε, που είναι το πιο δύσκολο και λέμε τα λιγότερα, είναι φυσικό αυτό. Η μία πίεση, η αντικειμενική, είναι η πίεση να καλυφθεί το κενό της μαζικής πολιτικής. Αυτό που κάλυπτε ο πολιτικός ρεφορμισμός, ο οποίος σήμερα είναι αδύναμος, μεταλλαγμένος και δεξιός.
Ρεφορμισμός, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι υποταγή στο ρεαλισμό του υπάρχοντος συστήματος. Από αυτή την άποψη δεν είναι μόνο η υποταγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΟΝΕ και τον ΝΑΤΟ που ούτως ή άλλως είναι, αλλά ρεφορμισμός επίσης είναι και όλες αυτές οι έρευνες που γίνονται πώς θα σώσουμε την παρτίδα εντός του ίδιου συστήματος, μέσα στην ίδια γεωπολιτική σκακέρα, αλλά εκτός του ευρώ και σε συμμαχία με τη Ρωσία ή την Κίνα. Και οι παραλλαγές. Όλα αυτά υπάρχουν γύρω μας, υπάρχουν μέσα στον χώρο της αριστεράς και δεν είναι παρά εκφράσεις της δεξιάς πίεσης και εμπολής σχέδια για το κεφάλαιο και την άρχουσα τάξη και όχι σχέδια για τους από κάτω. Η αναζήτηση των μετόπων είναι προφανής και αυτονόητη. Στη Γαλλία έγινε το μέτωπο που έγινε. Καλώς έγινε. Με βάση τα κοιτάπια και τις, όπως το λένε, και το αρχείο, υπάρχουν προβλήματα. Εγώ λέω όμως ότι τα πράγματα είναι δυναμικά και θεωρώ ότι πάρα πολύ καλώς έγινε. Και από αυτή την άποψη να συζητήσουμε ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για να γίνει τέτοιο μέτωπο. Και τι είναι αυτό. Δεν είναι γενικώς ενιαίο μέτωπο. Είναι πολιτικό ενιαίο μέτωπο. Και από αυτή την άποψη μιλάμε για τη συνύπαρξη στην πολιτική διαδρομή, όχι μόνο να χτυπάμε μαζί στο κίνημα, να χτυπάμε μαζί και πολιτικά. Το σχήμα που πάντα χρησιμοποιούσαμε για αυτές τις δουλειές, όσοι εν πάση περιπτώσει τα βλέπαμε αυτά πράγματα με συμπάθεια και ασχολούμαστε με αυτά, ήταν το πλατή και το στενό. Πλατή η μεγάλη συμμαχία, στενό ο αντικαπιταλιστικός παράγοντας. Σήμερα, συντρόφισσες και σύντροφοι, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν συγκροτείται εύκολα ούτε το πλατή, αλλά ούτε και το στενό. Όσοι νομίζουν, που πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει, να το θέσω με αυτόν τον τρόπο τώρα είναι ίσως λίγο άκομψο, ότι το στενό είναι η δικιά τους οργάνωση, υπερεκτιμούν τις θεωρητικές και ιδεολογικές βεβαιότητες της οργάνωσής τους απέναντι στην εικόνα μιας μαζικής ματέωσης αυτών των ιδεών. Χρειάζεται οπωσδήποτε τόσο συγκρότηση το πλατή, όσο συγκρότηση και το στενό. Δύο κουβέντες για το πλατή και το στενό και τελείωσα. Για το πλατή. Με τα κόμματα και οι πολιτικοί οργανισμοί, με βασικό κριτήριο, τα κομμάτια της κοινωνίας στα οποία απευθύνονται τα κοινωνικά τους ακροατήρια. Γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν, με αυτό το κριτήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήρως μεταλλαγμένος. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε καν να γίνει συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ. Η ζωή δεν μπορεί, κλέφτης ελευθερίας Κωνσταντοπούλου, να συμπεριληφθεί με ευκολία σε αυτή τη συζήτηση, δεδομένου ότι η ίδια ουσιαστικά κάνει μια εντελώς καιροσκοπική πολιτική, η οποία δεν έχει ούτε αντικειμενικές συνέπειες στην πολιτική πάλι, στην κατεύθυνση που θέλουμε εμείς. Η Νέα Αριστερά είναι αμήχανη και θλιβερή, διότι την ακολούθησε ένας κόσμος με αριστερές διαφωνίες για την εξέλιξη, η ηγεσία της όμως ακόμα δεν μπορεί να βρει το δρόμο να αποφύγει ή μάλλον από πολλές εκφωνήσεις από το χώρο αυτό, όχι από όλες βέβαια, βλέπουμε ότι, όχι, ότι πάει να μπει στο σακούλι που έλεγε ο Αντώνης. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ να δει πως φτιάχνει η Νέα Κεντροαριστερά. Το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι αυτό. Ότι δείχνει ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να ψηφίσει αριστερά. Δεν υπάρχει αμφιβολία και πολύτιμο το συμπέρασμα και η διαπίστωση υπάρχει τόσος κόσμος που θέλει να ψηφίσει αριστερά. Όμως το ΚΚΕ αυτό καθ' αυτό και ως προς το όραμα και ως προς τις πολιτικές επιλογές αποτελεί ένα ξεκάθαρο στα μάτια μου μετασταλινικό ρεφορμισμό. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν προτείνει σχέδιο το οποίο να δίνει άμεσες νίκες και λύσεις και το οποίο προοπτικά βέβαια θα νιώσει την πίεση να γίνει κυβερνητική πρόταση και κάνει ιδεολογικές αντιφατικές τοποθετήσεις. Απ' τη μία συμπεράσματα στα δοκίμια ιστορίας και από την άλλη τα χειρότερα στην πρακτική πολιτική όπως είδαμε το τελευταίο διάστημα. Απομένει η συμμαχία που κτίστηκε γύρω από το ΜέΡΑ25. Απομένει και διακρίνεται από τα προηγούμενα. Αποτελεί έναν συμβολικά ριζοσπαστικό ρεφορμισμό, ένα μείγμα στο οποίο μετέχουν ο Βαρουφάκης και η παρέα του, μετέχει η ΛΑΕ με το αριστερό ρεύμα και την ΑΡΑΣ, μετέχουν και τα υπόλοιπα, τα περισσότερα από τα υπόλοιπα στελέχη που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ με το μνημόνιο του 2015. Αυτό είναι ένα μείγμα το οποίο βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος, αν θα υπάρχει αύριο ή αν ταυτόχρονα μπορεί να, αντί να το πούμε, αποξηραθεί η λίμνη, να μεγαλώσει περισσότερο και να μπορέσει να υπάρξει ένα ευρύτερο πεδίο πάλης. Συγκέντρωσε 100.000 ψήφους και είναι αυτό που μας απομένει ως δείγμα για το πλατή. Και περνάω σύντομα στο στενό. Συντρόφισσες και σύντροφοι.
Το στενό αντικαπιταλιστικός πόλος δεν είναι η κάθε οργάνωση χωριστά. Ούτε και νομίζω ότι σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να απαντηθεί με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα πρέπει να συγκροτηθεί αυτός ο πόλος. Και είναι ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μας, το νόημα της εκδήλωσης και της συζήτησης αυτής. Η ύπαρξη αυτού του πόλου θα καθορίσει τη δυνατότητα να γίνει ενιαίο πολιτικό μέτωπο και να μην είναι ένα μέτωπο γενική σούπα, όπου ο καθένας ψάχνει εκεί να βρει μόνο τις δικές του βεβαιότητες και όλοι οι άλλοι ρεφορμιστές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και χρειάζεται να ανοίξει λοιπόν μια διπλή συζήτηση. Δεν μπορεί να περιμένουμε να τα λύσουμε πρώτα και μετά να ξεκινήσουμε. Πρέπει να είναι μια συγκρότηση, μια συζήτηση συγκρότησης εν κινήσει. Και έχει δύο πτυχές. Και πρέπει να έχει και στόχο. Πρέπει να έχει στόχο τις επόμενες εθνικές εκλογές, συντρόφισσες και σύντροφοι. Μετρημένα κουτιά. Να βάλει μπροστά να δει αν μπορεί να διεκδικήσει εκεί πέρα μια μερίδα της μαζικής εκπροσώπησης. Να ψάξει να βρει το πλατή, αλλά και στα πλαίσια της συγκρότησης του αντικαπιταλιστικού πόλου, να βάλει μια συζήτηση από τα παλιά. Μια συζήτηση που αφορά το όραμα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Για ποιο πράγμα παλεύουμε? Ο αντικαπιταλιστικός πόλος δεν κρίνεται στη ριζοσπατικότητα των μέτρων που προτείνει. Κρίνεται στο όραμα. Και τα λέω επιγραμματικά πέντε. Το όραμα είναι ενάντια στην ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και πάσης φύσεως ιδιοκτησία. Το όραμα είναι ενάντια στο κράτος και το κοινοβουλευτικό κράτος, το αστικό κοινοβουλευτικό κράτος, αλλά και το κράτος κόμμα και ηγέτης. Είναι ενάντια στον εθνικισμό, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σε μία μόνο χώρα και γιατί έχει τεράστια σημασία διεθνιστική το ζήτημα των μεταναστών και δεν πρέπει να υποστούμε την ελάχιστη πίεση σε αυτό. Και πρέπει να είναι για τις ελευθερίες, τις πλατιές ελευθερίες. Πρέπει να είναι για τη σημασία των δομών της αυτοοργάνωσης και της αντιεξουσίας των από κάτω. Γιατί έτσι μόνο μπορεί να κατανοηθεί η μετάβαση σε άλλη κοινωνία. Και πρέπει να είναι τέλος η συγκρότηση τακτικής μαζικής πολιτικής στις σύγχρονες συνθήκες. Σκληρό στενό που θα προσδιορίζει αντικαπιταλιστικό πόλο, πλατή μέτωπο με ευρυχωρία που θα είναι αντινοφιλελεύθερο και θα δώσει το σήμα στην κοινωνία ότι μπορεί και έχει εναλλακτική να εκπροσωπηθεί πολιτικά απέναντι στη γενική δεξιά κατρακύλα. Ευχαριστώ.